Ο όρος τουρκικό τόξο στα Βαλκάνια ούτε νέος είναι ούτε άγνωστος, αλλά φανερώνει τη συνεχή προσπάθεια στρατηγικής περικύκλωσης της Ελλάδας από την Τουρκία με κάθε τρόπο ή σχέδιο. Αφορμή για αυτό το θέμα έδωσε ο αλβανικός τύπος, ο οποίος επισημαίνει ότι η προμήθεια τεθωρακισμένων οχημάτων τόμα από την Τουρκία για τις ανάγκες των κωσοβάρικων δυνάμεων αντιπροσωπεύει έναν ολοκληρωμένο στρατιωτικό εξυγχρονισμό και μία μεταμόρφωσή του σε επίσημο πλέον στρατό του Κωσοφοπεδίου. Ο Κωσοβάρος Υπουργός Άμυνας Αρμέντ Μεχάτζ παρουσίασε τα τακτικά τεθωρακισμένα οχήματα, τα οποία σύντομα θα τεθούν στην υπηρεσία των δυνάμεων ασφαλείας του Κωσοφοπεδίου. Ο Μεχάτζ, μέσω ανάρτησης στο Facebook, ανακοίνωσε ότι σύντομα αυτά τα τακτικά τεθωρακισμένα οχήματα, με ολοκληρωμένη πλατφόρμα όπλων και εξοπλισμό που απαιτούνται για την εκπλήρωση της αποστολής, θα είναι ένα πολύ σημαντικό σύστημα των στρατιωτικών μας δυνατοτήτων. Ο Υπουργός Μεχάτζ, εκτός από την παρουσίαση των τακτικών τεθωρακισμένων οχημάτων, τα οποία σύντομα θα τεθούν στην υπηρεσία των δυνάμεων ασφαλείας του Κωσοφοπεδίου, δεν ανέφερε αν πρόκειται για τεθωρακισμένα οχήματα που παραγγέλθηκαν στην Τουρκία τύπου Βουράν 4x4. Το Κωσοφοπέδιο αγοράζει θωρακισμένα οχήματα Βουράν από την Τουρκία. Το εν λόγω όχημα κατασκευάζεται από την τουρκική εταιρεία BMC και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς σκοπούς, ενώ βρίσκεται στη δύναμη των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας εδώ και αρκετό καιρό, αναφέρει η αλβανική εφημερίδα Telegraph. Μόλις πριν μερικές μέρες είχαμε την υπογραφή πενταετούς συμφωνίας στρατιωτικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Σκοπίων Τουρκίας. Η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη της Υπουργού Άμυνας των Σκοπιανών Ραντμίλα Σεκερίνσκα στην Κωνσταντινούπολη. Η συμφωνία προβλέπει αιτήσια κατανομή κονδυλίων από την Άγκυρα στα Σκόπια, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, την προμήθεια εξοπλισμού πυροβολικού και τον εξυγχρονισμό του στρατού της χώρας. Μιλάμε δηλαδή για τουρκικό ζεστό χρήμα σε Αλβανία, Σκόπια και Κόσοβο, με ανταλλάγματα την παρουσία Τούρκων συμβούλων, πιθανών τουρκικών στρατιωτικών βάσεων, αλλά πρωτίστως μιλάμε για ευθυγράμμιση των τριών αυτών χωρών υπέρ των τουρκικών συμφερόντων που στοχεύουν ευθέως κατά των αντίστοιχων ελληνικών. Πρόκειται για συμφωνίες οι οποίες έχουν σαν κύριο στόχο να περικυκλώσουν τον ελληνισμό, ενώ αποτελούν προάγγελο άσχημων εξελίξεων σε συνδυασμό με την τουρκική βάση Μπαϊρακτάρ στην Κύπρο και τη Λιβύη. Οι Τούρκοι διεξάγουν έναν άγριο υβριδικό πόλεμο κατά της Ελλάδας με στόχο την υποταγή της θελήσεως της ελληνικής πλευράς σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς να πέσει ντουφεκιά. Αλλά θα μείνουμε την όρεξη όπως πάντα στην ιστορία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.